παρελθόν και τυπικά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Αθηνά Λινού. Το κλίμα είναι πολεμικό. Να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και την Εύη Χαρακιανάκη για να δούμε περισσότερα αναφορικά με τις εξελίξεις. Απλώς εγώ, επιχειρώντας να περάσω μια σύνοψη, Εύη, να πω ότι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα αποχώρησε από το προεδρικό μπλοκ ο κ. Πολάκης, άλλοτε υποστηρικτής του κ. Κασελάκη, ο οποίος κ. Κασελάκης ήρθε σε ρήξη με τον Σοκράτη Φάμελο. Μέσα σε όλα αυτά αμφισβητήθηκε ευθέως από τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ και η πρώτη δημοσκόπηση της σεζόν παρουσιάζει το ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα τετραήμερο γαμήλιο γλέντι. Αυτή τη στιγμή οι δύο οικογένειες μαζί με στενούς φίλους βρίσκονται στο roof garden του Παλάς. Ακριβώς, Κατερίνα, και οι εξελίξεις στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πραγματικά τέλος, ειδικά μετά από την χθεσινή θυελλώδη πραγματικά συνεδρίαση του κόμματος. Νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την υπόθεση της Αθηνάς Λινού, δήλωσε ότι δεν τον έχουν καλύψει οι εξηγήσεις της και ότι είχε ζητήσει την παρέτησή της και την διευκόλυνση με την παράδοση της έδρας. Ο κ. Κασελάκης φαίνεται να άφησε αιχμές, μάλιστα, Κατερίνα, και κατά του πρώην πρόεδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν είμαι εισαγγελέας, αλλά υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να είχαν διερευνηθεί πριν την ενσωμάτωσή της στο ψηφοδέλτιο. Ενώ δεν έλειψε να σχολιάσει και τον Σοκράτη Φάμελ, ο οποίος πλέον πάβει να είναι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ το οποίο προηγήθηκε, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είχε πει στον κύριο Φάμελο ότι θα αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη θέση τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Άρα δεν ισχύει ότι το έμαθε πρώτη φορά χθες. Και όλα αυτά, Κατερίνα, όλες αυτές οι εξελίξεις την ώρα που η πρώτη δημοσκόπηση για φέτος κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στην πέμπτη θέση με 8,7%. Και να συμπληρώσω επίσης ότι η κοινοβουλευτική διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ είναι μόλις ελάχιστες έδρες. Δηλαδή, με λίγες ακόμη αποχωρήσεις, ενδεχομένως, πιθανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει ακόμα και τη δεύτερη θέση στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι το επικοινωνιακό και το lifestyle που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάξει το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, βέβαια, με δήλωσή του σε αντιδιαστολή με όλα όσα έχουν προηγηθεί, λέει ότι είναι προσωπικές αυτές οι στιγμές. Δεν θέλει να τοποθετηθεί. Τουλάχιστον αυτό συνέβη νωρίτερα σήμερα, όταν τον πολιορκούσαν οι κάμερες, όπως είναι φυσιολογικό. Βλέπουμε και τη χαρακτηριστική εικόνα. Βλέπουμε τα πλάνα, Κατερίνα, ακριβώς. Στέφανος Κασελάκης και Τάιλερ Μακμπεθ έχουν ετοιμάσει μια μεγάλη γιορτή για φίλους και συγγενείς σήμερα εδώ στο νησί μας. Έχουν καλέσει προσωπικά τους, έτσι, κοντινά τους πρόσωπα να βρεθούν εκεί στην γαμήλια δεξίωσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα δειπνήσει μαζί με συγγενείς και πιο συγκεκριμένα με τους γονείς τους και με λιγοστούς φίλους στο εστιατόριο Παλάς, το οποίο βρίσκεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Και όπως ανέφερες και εσύ πολύ σωστά, ο Στέφανος Κασελάκης δήλωσε πως αυτή είναι μια προσωπική στιγμή του. Mm-hmm. Λοιπόν, Εύη, σε ευχαριστώ. Παρακολουθήσουμε τις χαρακτηριστικές εικόνες. Να ακούσουμε και την πολύ πολύ σύντομη δήλωση. Λυπάμαι που σας τηλεπορούν, έστε εδώ. Είναι η ειδική στιγμή, έχω ζητήσει καμία κάλυψη. Σας παρακαλώ πολύ να το σεβαστείτε. Από την καρδιά μου σας παρακαλώ, να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα αυτής της στιγμής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.